Χριστή, καλησπέρα. Καλώ ανταμώσαμε εδώ στη γιορτή των σπόρων. Εσείς είσαστε εδώ σε μία από τις παιδιάδες της Κρήτης. Η τελευταία έχει ήταν μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Είμαστε σε μία από τις λίγες παιδιάδες της Κρήτης. Στο νομό Ηρακλείου ειδικά έχουμε δύο μεγάλες παιδιάδες. Είναι η παιδιάδα η δικιά μας εδώ και η παιδιάδα της Μεσαράς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι μας ένα ορεινό νησί, είναι πολύτιμη η γεωργική γη και σπάνια στην Κρήτη. Τελευταία η κυβέρνηση αποφάσισε να κατασκευάσει ένα νέο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη, ισχυρίζονται, Κρήτη, για να δώσει όθηση στον τουρισμό και να εγκαταληφθεί το αεροδρόμιο του υπάρχον του Ηρακλείου, επειδή δημιουργεί πολλά προβλήματα και δεν είναι υψηλών προδιαγραφών για τον τουρισμό, τέλος πάντων, το μαζικό που χρειάζεται, ισχυρίζονται η Κρήτη. Εμείς, μια ομάδα ανθρώπων, μια μικρή δυστυχώς ομάδα ανθρώπων, έχει μια αντίθετη άποψη για τον τρόπο που θέλουμε να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να καταστραφεί αυτή η περιοχή και να αφαιρεθούν 200.000, να ξεριζωθούν 200.000 ελαιόδεντρα, γιατί για τέτοιο αριθμό μιλάμε ελαιοδέντρων. Δεν χρειάζεται να καταληφθούν 10.000 στρέμματα γης και να στρωθούν με τσιμέντο και να δημιουργηθεί ένα αεροδρόμιο που δεν θα προσφέρει ουσιαστικά στον τουρισμό, γιατί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού στην ουσία ευθύνη, δεν είναι το ζητούμενο πλέον. Πρέπει να στραφούμε και στον ποιοτικό τουρισμό. Έχουμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας. Τη γη, τις αρχαιότητες, τις θάλασσες, τα φαράγια μας. Έχουμε πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχετε μια άλλη πρόταση σε σχέση με το αεροδρόμιο. Εντάξει, λέτε ότι όχι, ας πούμε, να μην γίνει εδώ το αεροδρόμιο σε αυτόν τον κάμπο. Εσείς προτείνετε κάτι άλλο? Όχι, προτείνουμε. Προτείνουμε μια ήπια ανάπτυξη, ήπια μορφής ανάπτυξη, η οποία θα δώσει ζωή στον τόπο μας, γιατί έχει εγκαταληφθεί η γη μας από τους νέους, επειδή φύγανε προς αναζήτηση καλύτερης τύχης της πόλης. Αλλά εμείς πιστεύουμε στην επιστροφή από τις πόλεις, όπως εμφόρηστο που είναι και επιστροφή πλέον στη γη μας, και σε συνδυασμό με τα άλλα πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή, αγκυροπλαστεία, εινοποιία, πολύ ωραίες διαδρομές, αρχαιολογικούς χώρους. Όλα αυτά, αν συνδυαστούν, είναι πάρα πολύ ωραία και υπάρχει ένα όραμα, γιατί εμείς έχουμε ένα διαφορετικό όραμα και νομίζω εκεί πάσχουμε γενικώς, ότι δεν έχουμε ένα διαφορετικό όραμα πώς θα ζωντανόψουμε τον τόπο και περιμένουμε τις εύκολες λύσεις, είτε αυτό είναι αεροδρόμια καινούργια ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα όραμα, μπορούν να δώσουν μια όθηση αναπτυξιακή στον τόπο, να έρθει ο κόσμος να ζήσει εδώ μια ποιοτική ζωή και να ζήσει και αξιοπρεπώς. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, της δικιάς μας ομάδας, να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στο περιβάλλον και με μια ποιότητα ζωής. Που δεν νομίζω ότι θα μας φέρει. Μάλλον το αντίθετο θα φέρει το αεροδρόμιο. Δεν θα φέρει την ανάπτυξη τουλάχιστον όπως εμείς την οραματιζόμαστε, αλλά θα φέρει υποβάθμιση και καταστροφή και στα νερά μας και στο γη μας. Αν μπορούσαμε να αποτιμήσουμε οικονομικά την έκθεση που αυτή τη στιγμή θα καταστραφεί, μελλοντικά πιθανόν θα καταστραφεί αν θα γίνει το νέο αεροδρόμιο, πόσα χρήματα αποφέρει στην τοπική οικονομία? Έτσι λίγο χοντρικά θα τα πω, χοντρικά, χοντρά μαθηματικά. Αν φανταστείτε ότι 200.000 ρίζες ελιάς που θα ξεριζωθούν, μέσω όρο θα πούμε ότι παράγουν οι 100.000 κάθε χρόνο, υπολογίστε ότι μια ελιά μέσης ηλικίας βγάζει περίπου 10 κιλά λάδι, οπότε κατευθείαν βγάζεις ένα νούμερο 3 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το λάδι, εισρέει στην περιοχή κάθε χρόνο, συν την επιδότηση που παίρνει αυτό το προϊόν. Χοντρικά πάλι 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ εισραίουν σε αυτόν τον τόπο μόνο από το λάδι. Αν βάλουμε και τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, τα τρομερής ποιότητας αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, τα μπέλια και όλα αυτά που θα χαθούν, το οικονομικό κόστος από όλα αυτά, δεν νομίζω ότι σοφαρίζεται από κάποιες λίγες θέσεις κακοπληρωμένες εργασία στο αεροδρόμιο. Δηλαδή και αν βγάλουμε στην άκρη το περιβαλλοντικό και ας το πούμε ισοδρομματικό κομμάτι και βάλουμε καθαρά το οικονομικό, ακόμα και από αυτή την άποψη, το να παραμείνει αυτή η γη ως έχει να αξιοποιηθεί όμως με όραμα, είναι πάρα πολύ πιο σωστό από ένα αεροδρόμιο που και, θα φτιαχτεί εδώ. Λέμε ότι δεν γίνεται το αεροδρόμιο στη δική σας περιοχή.
Πού να πάει το αεροδρόμιο, να πάει κάπου αλλού, τι θα κάνει η πρόταση, δηλαδή συγκεκριμένα για το αεροδρόμιο. Η πρότασή μας είναι, επειδή υπάρχει το υπάρχον αεροδρόμιο, το οποίο όντως δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι για να είναι σαν την Κρήτη και για τον τουρισμό που έρχεται στην Κρήτη, αλλά επειδή και οι κάτοικοι εκεί της Αλικαρνασσού που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο έχουν μια ζωή πολύ υποβαθμισμένη από το θόρυβο, εμείς η πρότασή μας ήταν, και υπάρχουν και μελέτες οι οποίες για κάποιους λόγους αποσιωπηθήκαν, μπήκαν στα σιρτάρια. Υπάρχουν μελέτες για την κατασκευή ενός σύγχρονου αεροδρομίου στο Ηράκλειο, την επέκταση του υπάρχοντος αεροδρομίου, τη βελτίωσή του και την κατασκευή ενός αεροδιαδρόμου προς τη θάλασσα, οποία δεν θα απαλλάξει τους κατοίκους της Αλικαρνασσού από το θόρυβο και όλη αυτή την υποβάθμιση της ζωής τους. Θα δώσει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο με πολύ μικρότερο κόστος κατασκευής και νομίζω ότι και θα έχουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο στην Κρήτη και θα έχουμε και την πεδιάδα μας καθαρή και όπως εμείς τέλος πάντων οραματιζόμαστε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.